Έχω την τιμή καταρχάς σήμερα, μεγάλη και ιστορική ημέρα, να μιλήσω για τον ελληνικό στρατό. Διότι σήμερα κλείνουν ακριβώς 100 χρόνια από την ημέρα της έναρξης, της εποποιίας των Βαλκανικών πολέμων. Ο ελληνικός στρατός, δηλαδή ο ανθός της ελληνικής νεολαίας, σαν σήμερα 100 χρόνια πριν, εξόρμησε και διπλασίασε την Ελλάδα. Απελευθέρωσε τα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Να θυμίσουμε πως είχε ήδη χαθεί ο Παύλος Μελάς, ο Τέλος Άγρας και οι αθάνατοι ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα, για τον οποίον ο Μέγας Ίων Δραγούμης και για τη γενιά εκείνη των Μακεδονομάχων και των πολεμιστών, μια γενιά που χωρίζει χάος από εμάς, τους μικρούς και τους ασήμαντους Έλληνες του σήμερα, είχε πει λοιπόν ο Ίων Δραγούμης για τη Μακεδονία ότι η Μακεδονία είναι τόπος αληθινής ζωής, όχι ψεύτικης όπως η Αθήνα, κόσμος άλλος, αλήπητος, περιστοιχισμένος από στοιχιά και αίματα και βουλγάρους. Όσοι Έλληνες πήγαν στη Μακεδονία, ελευθερώθηκαν από την ψευτιά που φέρνει την παραλυσία και την άρκη. Νάρκη δυστυχώς έχει κατακλείσει σήμερα ολόκληρη τη χώρα και επιτέλους, κύριε Υφυπουργέ, βλέποντας πως είστε παρόν, θέλω να σας ζητήσω να πάψετε να κάνετε χρήση του ονόματος της Μακεδονίας, εσείς και οι προϊστάμενοί σας στο Υπουργείο των Εξωτερικών, όταν προσφωνείτε το κρατήδιο των Γύφτων, των Σλάβων και των Βουλγάρων. Τι συνταγματικές ονομασίες και ανοησίες. Να μάθουμε όλοι να λέμε Σκόπια. Τίποτε άλλο. Να μάθουμε σε αυτή την αίθουσα να λέμε Σκόπια. Φυσικά σε αυτή την αίθουσα έχει επέλθει πλήρως η Νάρκη που λέει ο Δραγούμης. Και μαζί με την Νάρκη ήρθε και η διαφθορά, η απάτη, η κλοπή του δημοσίου χρήματος, η προδοσία του εθνικού συμφέροντος και η ισοπαίδωση κάθε αληθινής αξίας. Μέσα στο γενικό κλίμα της απαξίωσης και της παρακμής λοιπόν, αμαυρώσατε μόλις χθες το κύρος των ενόπλων μας δυνάμεων. Το αμαυρώσατε με την ανυπαρξία και την ανικανότητά σας. Και είδαμε εικόνες θλιβερές, πρωτοφανείς και αναφέρομαι βεβαίως στις εικόνες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και θέλω να αφήσω στην άκρη τους εργαζομένους ασφαλώς, οι οποίοι πράγματι είναι απελπισμένοι, πράγματι έχουν δίκαια αιτήματα, τα οποία όπως θυμάστε πολύ καλά η Χρυσή Αυγή τα έφερε μέσα στη Βουλή και έκανε σχετική ερώτηση και στον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης, ο οποίος δεν απήντησε επί της ουσίας. Τους ανθρώπους λοιπόν αυτούς που έχουν παιδιά και οικογένειες, τους έχετε κοροϊδέψει όλοι. Θα μπορούσαν όμως, αντί να πάνε στο Υπουργείο, να διαμαρτυρηθούν εδώ στη Βουλή. Θα μπορούσαν να είχαν εισβάλει στη Βουλή, αλλά τη Βουλή τη φυλάει με 100 δημιουργίες το Υπουργείο Προπό. Με 100 δημιουργίες και με χιλιάδες αστυνομικούς και την ίδια ώρα έχει αφήσει ακάλυπτο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τουλάχιστον ο αρμόδιος Υπουργός, ο για εμάς ανεκδιήγητος Υπουργός Προπό, είχε αυτή τη φορά την ευθυξία εντός εισαγωγικών να μας πει ότι τα έκανε θάλασσα και ευτυχώς δεν άρχισε πάλι τις γνωστές δικαιολογίες και τις γνωστές ασυναρτησίες. Η πιο θλιβερή εικόνα λοιπόν από χθες, ένας απόλυτος συμβολισμός, ήταν η εικόνα του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ να μιλάει στους διαδηλωτές. Και ρωτούμε τι δουλειά είχε ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ να μιλάει σε διαδηλωτές ένστολος. Να πάει ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Ελευσινιώτης, οι οποίοι είναι πολίτες. Δεν μπορεί ένας ένστολος, ένας στρατηγός να πηγαίνει και να μιλάει σε διαδηλωτές. Θέλατε όμως, αυτή είναι η γνώμη μας, θέλατε να ξεφτυλίσετε το στρατό. Γιατί αυτό το πράγμα το κάνετε με σύστημα από το 1974 μέχρι σήμερα. Ξεφτιλίζετε το στρατό διότι τον φοβάστε. Διότι ο στρατός είναι ο μοναδικός θεσμός με κύρος, του οποίου το κύρος σέβεται ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Εμφανίζεται λοιπόν ένας θλιβερός αρχηγός ΓΕΕΘΑ μπροστά σε κάμερες, ασκεπής, με ντουντούκα στο χέρι. Λες και είναι κανένας εργατοπατέρας και σε λίγο καιρό θα τον δούμε με μούσια και με κοτσίδα. Τι άλλο να περιμένουμε όμως, όταν αυτός ο άνθρωπος αντί να καταστρώνει επιτελικά σχέδια, είναι όλη μέρα με ένα τάμπλετ πάνω στο Twitter και γράφει μηνύματα. Αυτά τα βλέπουν οι Τούρκοι, κύριοι, και κάνουν πάρτι. Και αυτά είναι δείγματα του εκφυλισμού και της κατάδειας στην οποία έχετε οδηγήσει σήμερα την Ελλάδα. Για να μην πει κανείς ότι ξεφεύγω από το θέμα, γιατί αυτή είναι η ουσία του θέματος της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ο εκφυλισμός και η κατάδεια της σημερινής Ελλάδος. Θα ήθελα να πω ότι στην αντίπερα όχθη αυτής της άθλιας εικόνας υπάρχει η Ελλάδα του δικού μας ονείρου και της δικής μας φιλοδοξίας και οφείλω να πω ότι σήμερα προμίας ώρας βρέθηκα στην ορκομοσία των νεοσυλλέκτων στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στη Νέα Πέραμο Αττικής, όπου προετοιμάζονται οι νέοι καταδρομείς, πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές του ελληνικού στρατού. Το καταδρομικό πνεύμα, το πνεύμα του επειράματος
ο Τολμόνικα, που πολλοί από εμάς είχαμε την τιμή να φέρουμε στο αριστερό μανίκι της φόρμας παραλλαγής, ταυτίζεται απόλυτα με το δόγμα της Χρυσής Αυγής. Το δόγμα της Χρυσής Αυγής είναι το δόγμα του στρατηγικού βάθους. Η Ελλάς διαθέτει τεράστιο στρατηγικό βάθος, το οποίο μπορεί να της εξασφαλίσει ανεξάντλητη ισχύ και διεθνή επιρροή. Το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος είναι ο χώρος του Αιγαίου Πελάγους και η θαλάσσια προέκτασή του που φτάνει μέχρι και την Ίσο Κύπρο. Η γεωπολιτική αξία της εν λόγω περιοχής και οι αναξιοποίητες, δυστυχώς, ακόμη πλουτοπαραγωγικές πηγές που περικλεί μπορούν όχι απλά να λύσουν τα οικονομικά προβλήματα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά και να του χαρίσουν περίοπτη θέση στη διεθνή οικονομική και στρατηγική σκακέρα. Για να γίνει όμως πράξη αυτό το σενάριο, απαιτείται πραγματική εθνική ηγεσία και κάθαρση της πολιτικής ζωής της χώρας από τους υπηρέτες ξένων συμφερόντων. Οι κινήσεις, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι οι εξής. Άμεση χάραξη, θέσπιση και οριοθέτηση των ορίων της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με βάση την αρχή της μέσης γραμμής και λαμβάνοντας ως ενιαίο σύνολο τα θαλάσσια όρια της Ελλάδος με την Τουρκία από τις εκβολές του Εύρου μέχρι και το Καστελόριζο. Εθνικοποίηση όλων των ενεργειακών μας κοιτασμάτων και απόδοση των κερδών από την εκμετάλλευσή τους στον ελληνικό λαό, με στόχο η χώρα να ξαναγίνει αυτάρκης και παραγωγική, να ξεκινήσει επιτέλους και πάλι να λειτουργεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής. Άμεσα πρέπει να συναφεί αμυντική συμφωνία και να ξεκινήσει πραγματική στρατιωτική συνεργασία με τα κράτη εκείνα με τα οποία είναι δυνατόν να υπάρχει σύγκληση γεωπολιτικών συμφερόντων και όχι φύση και θέση αντιπαλότητα και των οποίων κρατών οι κυροπραξίες θα πλειοδοτήσουν στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του τεραστίου έργου της έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου που περικλείεται στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί στην πράξη το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος και Κύπρου, το οποίο σε συνδυασμό με τις εφαπτόμενες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των δύο κρατών θα ισοδυναμεί με de facto ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Οι παραπάνω ενέργειες προσφέρουν στη χώρα μας τη δυνατότητα εξοικονόμησης τεραστίων κερδών από την εξόρυξη υδρογονανθράκων, από όλα τα πλάτη και τα μήκη του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και από το χρυσοφόρο ελληνικό γεωπολιτικά τρίγωνο Κρήτης, Κύπρου και Δωδεκανήσου. Κατ' ουσία, μέσω αυτών των κινήσεων θα μετατραπεί η Ελλάς σε κεντρική δύναμη στον ευαίσθητο γεωπολιτικά χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Θα ήθελα να ανοίξω μία παρένθεση και να θέσω ένα εύλογο ερώτημα. Το ερώτημα αυτό είναι το εξής. Πότε επιτέλους ξυπνήσατε εσείς οι κύριοι των κομμάτων εξουσίας και αρχίσατε να μιλάτε για υδρογονάνθρακες? Διότι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες που μιλάγαμε για τα ελληνικά πετρέλαια μας αποκαλούσατε γραφικούς, ενδεχομένως και φασίστες. Γνωρίζατε όμως όλοι το αυτονόητο ότι η Ελλάς παράγει πετρέλαιο από το 1973, οπότε και επί στρατιωτικού καθεστώτος ξεκίνησαν εξορίξεις στο κοίτασμα του Πρίνου. Με τα πρωτόλια μέσα της εποχής ξεκίνησαν να παράγουν πετρέλαιο και σήμερα ακόμα το κοίτασμα του Πρίνου παραμένει παραγωγικό. Απαντώ λοιπόν στο ερώτημα το οποίο έθεσα και σας λέω ότι ξυπνήσατε και θυμηθήκατε την ενέργεια και τους υδρογονάνθρακες αμέσως μόλις ήρθε στη χώρα το μνημόνιο. Μόλις δηλαδή υποθηκεύσατε τον εθνικό μας πλούτο στους ξένους πιστωτές μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποιες φράσεις, κάποιες εκ των οποίων υπόθηκαν και εντός αυτής της αιθούσης, για να σας δείξω το μέγεθος της υποκρισίας. Την ημέρα λοιπόν που ζητούσε ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή για να φέρει μετά στη χώρα τον κύριο Παπαδήμο, τον κύριο Λουκά Παπαδήμο, ο οποίος είναι άνθρωπος της τριμερούς επιτροπής του Δαβίδ Ροκφέλλερ και ουδέποτε το αρνήθηκε αυτό. Την ημέρα εκείνη λοιπόν είχε πει από αυτό εδώ το βήμα ο κύριος Παπανδρέου ότι θα απαντήσουμε στις αγορές ξεκινώντας εξορίξεις φυσικού αερίου από τα νότια της Κρήτης και ανέφερε και κάτι άλλο για το μεγάλο το παραμύθι, το πρόγραμμα Ήλιος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ότι είχε πει ο κύριος Παπανδρέου. Θα θυμίσω και μία δήλωση του προσώπου, του τηλεαστέρα των ημερών αυτών, του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος όταν έκαιγε το ζήτημα της Λιβύης, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είχε απαντήσει για το θέμα της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τα εξής τραγελαφικά. Η ΑΟΣ, τα αδέφη Βενιζέλος, η ΑΟΣ είναι μία θαλάσσια ζώνη που συνδέεται με τα κύματα, τον αέρα
και τους ζώντες οργανισμούς. Τα κύματα, ο αέρας και οι ζώντες οργανισμοί. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αυτά είχε πει ο θέος πρόεδρος του Πασόκ, του οποίου η διαφθορά σήμερα έχει προκαλέσει στην κυριολεξία εμετό σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος μάλιστα και μας κάνει και μαθήματα ηθικής και υψώνει τους τόνους της φωνής του στα κανάλια της διαπλοκής, αλλά εκεί αντιμετωπίζει τον κύριο Πρετεντέρη και την κυρία Τρέμη, αντιμετωπίζει τηλεανακριτές, γιατί δεν βρέθηκε ένας αληθινός ανακριτής αυτή τη χώρα να τον καλέσει, και άμα πάει να υψώσει τον τόνο της φωνής του, να του πει σκάσε. Αυτό πρέπει να γίνει επιτέλους στην Ελλάδα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν διαλύσει όλα αυτά τα χρόνια, να βρεθεί ένας ανακριτής και να του πει σκάσε. Αυτό θα γίνει όταν έρθουμε εμείς στα πράγματα, οπότε και θα ξεκαθαρίσει τελείως το τοπίο από τους δοτούς και τους διεφθαρμένους. Θέλω να κλείσω την εισήγησή μου με ένα ιστορικό παράδοξο, μια ειρωνία της ιστορίας. Είναι λες και μας παρακολουθεί ο Θεός από ψηλά και μας εμπέζει εμάς τους Έλληνες για τη σημερινή μας κατάντια. Και να επιστρέψω στους Βαλκανικούς πολέμους, στο 1913, στο τέλος των Βαλκανικών πολέμων, στην επικότερη ίσως και φωνικότερη μάχη για την απελευθέρωση του Κιλκής, όπου υπήρχε ο πιο οργανωμένος βουλγαρικός θύλακας. Εκεί λοιπόν ήταν κλεισμένοι χιλιάδες Βουλγαροί, οπλισμένοι σαν αστακοί, με βαρύ πυροβολικό, με δεκάδες χιλιάδες οπλίτες. Οι Έλληνες κατέλαβαν την πόλη με μια επική έφοδο με εφόπλου λόγχη. Εκεί χάθηκε ο ανθός των εκλεκτών, 5.000 ήρωες έπεσαν, ο ταγματάρχης Βελισσαρίου, αλλά και ο Λοχίας Πεζικού, Παπανδρέου Νικόλαος, ένας ήρωας εφορμών που χάνεται όρθιος μέσα σε μια κόλαση από βολίδες και θραύσματα. Ο ήρωας αυτός λοιπόν πρέπει να γνωρίζετε ότι ήταν κατά 25% πρόγονος του ανεκδιήγητου τέως πρωθυπουργού της χώρας μας, αυτού του κατά 25% Έλληνα, που ευθύνεται σε τεράστιο βαθμό για το σημερινό κατάντημα της Ελλάδος. Η μνήμη του ήρωα λοιπόν, του Λοχία Πεζικού Παπανδρέου Νικολάου, οφείλουμε όλοι οι Έλληνες να σκύψουμε το κεφάλι και με ταπεινότητα να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την τεράστια υπόθεση της σωτηρίας της πατρίδας μας. Ευχαριστώ.